η αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν γίνεται με συμμετοχή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, στην ευρύτερη περιοχή, ούτε με τη μοιρασιά της ενεργειακής πίτας μέσα σε αυτούς τους οξυμένους ανταγωνισμούς της αντιθέτησης μεγάλων ισχυρών καπιταλιστικών δυνάμεων όπως είναι οι Αμερικάνοι, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Ρωσία και οι άλλες δυνάμεις που συγκρούονται σε αυτή την περιοχή. Τελικά θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός και η νεολαία. Από αυτή την άποψη καλούμε τον ελληνικό λαό να βρίσκεται σε ετοιμότητα, να μην υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Άλλο η ψυχραιμία που είναι απαραίτητη και άλλο ο εφησυχασμός που είναι επικίνδυνος και είναι ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα. Η κίνδυνη πολεμικής εμπλοκής είναι μπροστά μας, άρα και η πολιτική που πρέπει να αναπτυχθεί από εδώ και πέρα και οι θέσεις των κομμάτων, το κριτήριο ψήφου και για τις 7 Ιουλίου θα είναι και αυτό. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός πρέπει να ενισχύσει τη δύναμη εκείνη που μπορεί να τον κάνει τον ίδιο δυνατό, να κάνει δυνατή τη χώρα την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι το ΚΚΕ.